Επιστρέψαμε, έχουμε τον ACS MVP της αναμέτρησης, Devon Thomas. Congratulations for the win, first of all, tonight, and for your performance. Man, it was amazing, man. I got to credit my teammates to this win, and the coaching staff, they really prepared us for this win. We did this game for coach's mom. She recently passed away, you know what I mean? It's a tough time for our team right now. As you can see, we're wearing a patch for her. So this game was dedicated to her and his family, and we just wanted to come out and just work hard for coach, you know what I mean? It was a good comeback for you after the loss from Keravnos. Yeah, I mean, that Keravnos game was a tough loss, you know what I mean? It came down to the wire against a great Keravnos team, and, you know, we put ourselves in position to win, but ball didn't fall our way at the end, but we're working, man, and we're ready for them. Next game is against Apollon, who is also in the first three positions. Right. Apollon, man, another great team that we have to go down there and face. It's going to be a great match. We're going to get ready for it. We're going to start preparing tomorrow, and we're ready. Thank you very much, and congratulations again. Thank you so much. Αυτά λοιπόν από τον Devon Thomas. Να μεταφράσουμε στα γρήγορα τι μας είπε. Τον ρωτήσαμε αρχικά για την απόδοση της ομάδας του και την νίκη της ομάδας και την απόδοση την δική του. Είπε ο ίδιος πως ήταν πολύ καλοί οι συμπαίκτες του και αυτός έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο για να φτάσει η ομάδα στην νίκη. Πρώτα απ' όλα για την απώλεια του Νικόλα του Παπαδόπουλου, για τον απροσδόκητο χαμό της μητέρας του. Μας έδειξε και το σήμα που έχει πάνω στην φανέλα, το μαύρο σήμα, το οποίο είναι για το πένθος της ομάδας. Στη συνέχεια του είπαμε πως ήταν μια σημαντική νίκη και κυρίως μετά την ήττα από τον Κεραυνό. Είπε ότι εκείνο το παιχνίδι πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη ήττα με τον τρόπο που ήρθε κιόλας. Έτσι το σημερινό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς να το κερδίσουν. Και τέλος για την επόμενη αγωνιστική που η Πετρολίνα ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα, μας είπε ο κρατησπρεσβής της ΑΕΚ πως ο Απόλλωνας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και θα πρέπει να κατεβούν συγκεντρωμένοι τα πανηγύρια και όσοι πανηγυρισμοί από τη σημερινή νίκη σταματούν εδώ και ξεκινάει η δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από τον ACS, του MVP της αναμέτρησης.